Να καλημερίσω λοιπόν τον Άρη Σπουρδαλάκη, φοιτητή ε, του Φυσικού Αθήνα. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Και τον Θεοδόση Λέκα, φοιτητή στη Νομική Αθήνα. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Πολύ απλά ξεκινώ από εσά κύριε Σπουρδαλάκη. Είναι καλό, είναι κακό να είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Τι ακούτε εσεί να συζητείτε στο Πολυτεχνείο. Ε, είναι κακό, προφανώ. Το ζήτημα είναι ποιο έχει την ευθύνη την ευθύνη δεν μπορούμε να την καταλογίσουμε στους εργαζόμενους. Είναι σαφές ότι την ευθύνη για τα κλειστά πανεπιστήμια την έχει στο ακέραιο το Υπουργείο και συνολικά η κυβέρνηση που θέλει να απολύσει ανθρώπους και πέρα από τις απολύσεις μέσα από τη συνολική πολιτική που ασκεί για το πανεπιστήμιο στην οποία εντάσσεται και η πολιτική των απολύσεων θέλει επί τη ουσία τα πανεπιστήμια να μην μπορούν να λειτουργούν. Άρα αυτό που λέτε εσείς είναι ανοιχτά πανεπιστήμια. Ε, Βεβαίω, αλλά με τι όρου. Με τι όρου. Ανοιχτά πανεπιστήμια τα οποία να λειτουργούν να είναι δημο... πραγματικά δημόσια, δωρεάν με όλους τους εργαζόμενους που έχουν τώρα και με παραπάνω γιατί οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες από τις δυνατότητες που έχει ε. με καλή χρηματοδότηση και με δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό τους Να ρωτήσω και τον κύριο Λέκα τι άποψη έχει Κύριε Λέκα, εσεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τι ναι. εικόνα έχετε, ότι θα πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά, θα πρέπει να είναι κλειστά, θα πρέπει να απεργούν και να κάνουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι, αλλά να μην χάνεται η λειτουργία του φορέα. Ποια είναι το... Τι, τι ακούγεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από τους φοιτητές ε, πάντα. Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή ε, τα πράγματα είναι λίγο κρέματα από μια κλωστή. Το εξάμεινο κοντεύει να χαθεί, εξαστική το έχει ήδη χαθεί. Ε, με τα πτυχιακά ε, δεν μπορούν να γίνουν, ορκωμοσίες δεν μπορούν να γίνουν. Η πλειοψηφία των φοιτητών ε, δεν ξέρει τι θα γίνει. Δεν ξέρει το μέλλον του και δεν ξέρει Σε ποιο που... έτο ε, είστε εσεί, κύριε Λέκα. Εγώ είμαι στο τέταρτο, φοιτητή ε, νομική του Καποδιστιακού Πανεπιστημίου. Mm. Αλλά να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ε, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η χώρα περνάει όλα αυτά που περνάει, όλοι βάζουν πλάτη, κον, ε, κόβονται συντάξει, ε, κόβονται μισθοί και όλοι έχουμε φασίσει να βάλουμε μια πλάτη ώστε να πετύχουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την έξοδο από τα μνημόνια που δεν τα θέλει κανείς θεωρώ έτσι. Ε, είναι λίγο άσχημο η νεολαία να αντιδράει έτσι δυο μισή μήνες και στα πανεπιστήμια δεν έχει ξαναγίνει ακούγα χθε ε, και τον κύριο Φορτσάκη πρόεδρο της ε, σχολής μας δεν έχει γίνει ούτε στην κατοχή Ούτε επικατοχή, δεν έχει κλείσει το πανεπιστήμιο. Κύριε Σκουρδαλάκη, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι αντέχουν οι φοιτητέ στα κλειστά πανεπιστήμια. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητέ οι οποίοι δεν ζει η οικογένειά του εδώ στην Αθήνα, δεν έχουν σπίτι εδώ στην Αθήνα. Το ενίκιο όμω, ξέρετε, τρέχει είτε έχουν ανοίξει είτε δεν έχουν ανοίξει τα πανεπιστήμια. Ακριβώ. Αυτό αποδεικνύει ακριβώ το ότι η δημόσια και δωρεάν παιδεία που μα λένε ότι έχουμε δεν είναι καθόλου ε, δωρεάν. Ε, α... Ε, αυτό τι σημαίνει... Σας ρωτάω okay, για αυτό... κάτι άλλο όμως εγώ. Ε, ναι, Σα μιλάω για το ενίκιο που τρέχει και το ενίκιο είναι ένας λογαριασμός για να δούμε και τη βασική λειτουργία του πανεπιστήμιου αν είναι ανοιχτό ή αν είναι κλειστό αλλά να δούμε και χρηστικά τι σημαίνει αυτό και οικονομικά. Ε, Πολύ συγκεκριμένο το κάνω. Προφανώ και υπάρχει ζήτημα. Αφ σε αυτό το, αυτό απλά ε, δείχνει ότι έχει μη, έναν ακόμα λόγο το Υπουργείο αυτή τη στιγμή ε. να πάρει πίσω αυτέ τι απολύσει. Και Το θεωρείτε δίκαιο την αυτό πολιτική. για την υπόλοιπη κοινωνία όπου σε άλλα, α, στη Δημοτική Αστυνομία για παράδειγμα, έχουν γίνει οριζόντιες απολύσεις. Θεωρείτε δίκαιο για Αυτή έναν λογική, επαγγελματικό κλάδο πω, ναι. να πάρει πίσω α, μία απόφαση. Ε, κοιτάξτε, άμα μπαίνουμε στη λογική του ποιο είναι πιο δίκαιο όταν δεχόμαστε τη βαρβαρότητα σχεδόν συνολικά ως κοινωνία, θα, θα αρχίσει να θεωρεί ο άνεργο ότι ο εργαζόμενος που παίρνει 200 ευρώ είναι αιρετηρέ. Mm -hmm. Επομένως δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει συνολικά να ανατραπεί αυτή η πολιτική, mm -hmm. η οποία χτυπάει την κοινωνία ολόκληρη. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Στο... Φυσικά είναι και η υπόλοιποι κλάδοι που είπατε και πολύ περισσότεροι από αυτού. Συμφωνείτε εσεί. Απευθύνομαι και πάλι σε εσά, κύριε έρχομαι γιατί σα έχω αδικήσει. Ναι. Εσεί, ε, 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 κύριε Σπουρδαλάκη, συμφωνείτε με το να γίνονται μαθήματα και α απεργούν οι διοικητικοί. Το λέω αυτό, αυτό γιατί καθηγητέ από το Πολυτεχνείο καθηγητές από το Πολυτεχνείο είχαν πει ότι ελάτε να ανοίξουμε και να κάνουμε μαθήματα και παράλληλα συνεχίζουν οι διοικητικοί Φέξτε, την απεργία του. Αλλά χρειάζεται προσωπικό ασφαλεία, το οποίο δεν έχουν βάλει οι διοικητικοί, όπω προβλέπετε από τον νόμο, για να υπάρξει μια στοιχειώδη φύλαξη των εργαστηρίων, λοιπόν, για παράδειγμα. Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, το προσωπικό ασφαλεία δεν αφορά ε, Διδακτικέ δραστηριότητε. Αφορά ε, σε τον ειδικό λογαριασμό, το πρωτόκολλο και κάποια άλλα. Δεν τα δεν, δεν γνωρίζω απονομικά, mm -hmm. πάντω δεν αφορά τι διδακτικέ δραστηριότητε. Mm. Ένα. Δεύτερον, να. είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια με το, με το, με το, με το χωρί διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα. Πρέπει να το καταλάβουμε. θα ανοίξει τι αίθουσε. Ποιο θα, ποιος θα έχει την ευθύνη αν υπάρξει μια, μια κλοπή. Ναι, αυτό αν είναι που λένε καταστρα, και οι ίδιοι καθηγητέ. Ακόμα και αυτοί που θέλουν να, να... να κάνουν μαθήματα. Κύριε Ελέκα, τώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ίδιο θέμα, δηλαδή οι καθηγητέ να θέλουν να κάνουν μαθήματα, αλλά να μην υπάρχει προσωπικό ασφαλεία. Κοιτάξτε, να δείτε τώρα. Αυτά είναι προβλήματα που βρίσκουμε προβλήματα. Για να με ανοίξει το πανεπιστήμιο. Ε, να πάρουμε λίγο πράγματα με τη σειρά. Από την αρχή, ε, οι φοιτητέ. Θέλανε ανοιχτά πανεπιστήμια. Ε, είχαμε από τη μία ένα υπουργείο που ε, ήθελε να εφαρμόσει το μέτρο διαθεσιμότητα ε, και από την άλλη πλευρά του διοικητικού. Από την αρχή σηκώσανε κόκκινο πανί και είπαν όχι σε όλα, όχι σε τίποτα. Και η διοίκηση με το πλευρό του. Ε, ε, είπαν να μην απολυθούν 500 άνθρωποι, αυτό είπαν. Μιλάμε ναι, για 500 ζωέ. Δεν τα λέτε έτσι απλά. Αυτά. Όχι, όχι, δεν τα λέω έτσι απλά. Ξέρω πολύ καλά και καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι γίνεται. Τι και εγώ στην απολυμένη. κοινωνία ζω. Δεν, ναι, δεν ζω καπαλού. Απλά άλλο θέλω να πω. Δεν έχει γίνει ένα να παρατηρήσω. Δεν, έχει, δεν, έχω, δεν έχουμε δει ένα διάλογο. Διάλο, Μία τελευταία ερώτηση και στου δύο, αφού σα ναι. ευχαριστήσω. Διάλογος Διάλογο στου φοιτητέ έχει γίνει ανεξάρτητα από κομματικέ. Ε... Εφητητέ. Ε, ε, ανοιχτά. Οι φοιτητέ έχετε, συζητήσει. Ανοιχτά, ε, αν έχετε συζητήσει. Αν έχετε συζητήσει. Αν έχετε, πώ. Γενικέ συνελεύσει. Οι γενικέ ε, ε, συνελεύσει. Οι οποίε ψηφίζουν κάθε εβδομάδα και στην στη πλειοψηφία του αποφασίζουν να συμμετέχουν. Με τι συμμετοχή όμω. Με τι συμμετοχή. Με, με τη συμμετοχή των φοιτητών που έρχονται. Εκανοποιητική. Πολλέ σχολέ δεν έχουν καν απαρτία συνελεύσει. Δεν παίρνετε απόφαση σε καμία σχολή χωρί να υπάρχει απαρτία. Γενικέ συνελεύσει τώρα με κλειστά πανεπιστήμια. Δεν Σα ευχαριστώ πολύ. Απαρτία. Θα τα πούμε και από εβδομάδα να δούμε τελικώ εάν υπό προποθέσει, γιατί αυτό είναι το νεότερο που έχουμε και αφού το Συμβούλιο τη Επικρατεία απέριψε ε, το αίτημα για κατάργηση τη διαθεσιμότητα στου διοικητικού υπαλλήλου. Από τρίτη έχουν πει ότι θα ανοίξουν υπό προποθέσει. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ μα, μα, όσο, το δυνατόν, καλύτερα, να να, όσο το δυνατόν καλύτερα να πάρετε το πτυχίο σα. Καλή σας ημέρα και στους δύο.